Λοιπόν, δημοτικά τέλη. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, το πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο γίνεται πολύ μεγαλύτερο μετά και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. Την τελευταία λοιπόν εισήγηση, θετική εισήγηση για αυξήσεις. Και από τη Δημοτική Αρχή δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Μια Δημοτική Αρχή η οποία αποχωρεί στα τέλη του 2023, σε λιγότερο από 2 μήνες αναλαμβάνει μια καινούργια Δημοτική Αρχή, αλλά και κάποιες διαδικασίες. Αυτό δίνει το απάντηση τουλάχιστον που πρέπει να ολοκληρωθούν. Θα τα δούμε όλα. Μπάμπη, ένα θέμα το οποίο αναμένεται να προκαλέσει και έντονη αντιπαράθεση και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ναι, πώς να το πούμε αλλιώς. Εντάξει, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι μια εισήγηση και είναι άλλα βεβαίως τα δεδομένα και πολιτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε και τι στάσεις θα κρατήσουν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης που είναι πλειοψηφία, το τονίζω, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ντονακάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Χαράλαμπο Λεκάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Ντονακάκη, το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή εδώ προ λίγων ημερών. Με αφορμή άλλο θέμα είχατε έρθει, αλλά πήραμε μία γεύση. Τελικά οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, τουλάχιστον ως προς τη θετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για αύξηση των τελών. Τι περιβάλλον δημιουργεί αυτό για εσάς, για τον κλάδο σας? Εννοείται ότι δημιουργεί αντίδραση, διότι πέρα από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων που έχουν να κάνουν με τον κλάδο που εκπροσωπώ, είναι και τα δημοτικά τέλη, το οποίο είναι προς όλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί αν κάτσετε να δείτε και να αναλογιστείτε ότι θα πρέπει να πληρώνει ο καθένας ανάλογα και την περιοχή που θα βρίσκεται, ό,τι αφορά τα τέλη κοινόχρηστων, αλλά ό,τι αφορά και τις επιβαρύνσεις που θα έχει στους λογαριασμούς του, γιατί εκεί θα μπαίνουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο σε μια τέτοια κατάσταση οικονομική που διανύει ο κόσμος να μπορεί να ανταπεξέλθει. Μπορεί να φαίνεται το 30%, το 28% συγκεκριμένα, κάτι που δεν είναι πολύ, όμως είναι πάρα πολύ αν πάει συνδυαστικά με όλα τα άλλα που μπαίνουν στους λογαριασμούς μέσα. Οπότε η αντίδραση είναι γενικότερη. Δεν είναι μόνο δηλαδή από τον κλάδο της εστίασης, είναι και γενικότερα από τους πολίτες. Γιατί για σκεφτείτε ότι περιφερειακά, του Δήμου, στα χωριά, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν πήραν τώρα τις επιδοτήσεις τους, δυσκολεύονται, η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη από προηγούμενα χρόνια, οι επιπτώσεις της πανδημίας που ακόμα υπάρχουν και δεν έχουν εκλείψει. Υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία πρέπει να πληρώνουμε ένα σωρό με τα φορολογικά, τις επιβαρύνσεις, τις οικονομικές, όλες αυτές. Πώς ο κόσμος αυτός λοιπόν θα μπορέσει να αντέξει? Κύριε Λεκάκη, δεν βλέπουμε απλώς μια επιμέρους αύξηση. Εδώ, με βάση την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, βλέπουμε οριζόντιες αυξήσεις παντού. Έτσι, στα ανταποδοτικά τέλη, για τις επιχειρήσεις, εντός τυχών, εκτός τυχών, στη Φοινικιά. Παντού βλέπω 29%. Κάπου εκεί είναι οι αυξήσεις. Οριζόντιες αυξήσεις παντού. 28% και 29% οι αυξήσεις αντίστοιχα. Βέβαια, εγώ άκουσα προημερών τον κύριο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Βασιλάκη, να λέει ότι είναι μικρή η επιβάρυνση. Νομίζω ότι ο κύριος Βασιλάκης δεν έχει την εικόνα από την πραγματική στο τι συμβαίνει με τα δημοτικά τέλη, ειδικά για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολλά τετραγωνικά. Αν αναλογιστούμε, ας πούμε, στη Φοινικιά, που βρίσκεται και η δική μου επιχείρηση και γνωρίζω περίπου, όχι περίπου, και γνωρίζω ακριβώς την επιβάρυνση που θα έχει μια επιχείρηση. Σήμερα συζητάμε ότι η επιχείρηση δική μου πληρώνει περίπου γύρω στις 3.000 ευρώ δημοτικά τέλη κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή με το 30% αυτόματα θα πληρώσει 4.000 ευρώ δημοτικά τέλη. Δεν είναι μικρή η επιβάρυνση. Είναι μεγάλη, είναι αρκετά μεγάλη η επιβάρυνση και το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Γιατί τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουμε για να έχουμε ανταποδοτικότητα. Συζητάμε για μια περιοχή η οποία είναι εγκαταλελειμμένη. Είναι και τα επιχειρήματα αυτά της Δημοτικής Αρχής, κύριε Λεκάκη, γιατί λένε ότι πρέπει να λειτουργήσουν και ως ανταποδοτικά τα τέλη, αλλά πρέπει να εισπράξουμε για να αποδώσουμε και σε επιχειρήσεις. Ναι, αλλά θα πρέπει να τη δούμε την ανταποδοτικότητα. Δεν την έχουμε δει και τόσα χρόνια. Γι' αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, παρότι ήταν υψηλά τα δημοτικά τέλη, κάποια στιγμή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα είχε μειώσει. Γιατί δεν υπήρχε η ανταποδοτικότητα αυτή που θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ηλεκτροφωτισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός. Δηλαδή, ο Δήμος δεν παρέχει δωρεάν ηλεκτροφωτισμό. Το βράδυ, εάν περάσετε, οι περιοχές εκεί πέρα είναι πίσω σκοτάδι. Η καθαριότητα είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Η καθαριότητα δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Μόνο αποκομιδή των οικιακών υπορριμμάτων υπάρχει και τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, γιατί κάποιος να πληρώνει τόσο υπερβολικά υψηλά δημοτικά τέλη? Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή της Φοινικιάς, συμβαίνει και σε όλες τις άλλες περιοχές όπου υπάρχουν επαγγελματικά ακίνητα τα οποία είναι πολύ υψηλό το ποσοστό. Και αν δούμε δηλαδή σε αναλογία το πόσο είναι τα δημοτικά τέλη στα σπίτια και σαφώς και τα νοικοκυριά θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από ότι οι επαγγελματικές στέγες, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για μια οριζόντια αύξηση σήμερα, και το ανέφερε και η κυρία Ντονακάκη πριν, μπροστά σε όλη αυτή την ακρίβεια και στις αυξήσεις που έχουμε είτε στο ενεργειακό είτε στις πρώτες ύλες. Θα το σχολιάσουμε και παραπάνω. Θέλω όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το σκεπτικό και τη λογική της απόφασης, της εισήγησης αυτής μάλλον της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και το σχολιάσουμε μαζί. Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σήμερα το οικιακό τέλος, το οποίο θα γίνει 1,10. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση 24 σεντ για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Αν πάρουμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, τα 24 σεντ γίνονται 24 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή ο Δημότης θα επιβαρυνθεί με 2 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ακούγεται τώρα, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα το καταλάβουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τώρα να πω ακόμα ότι είχαμε η διοίκηση Λαμπρινού, η προηγούμενη, μείωσε τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, αυτά που πληρώνουν δηλαδή οι έμποροι και οι καταστηματάρχες της εστίασης, για να βγάλουν εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα σε χώρους όπως είναι πεζοδρομοί, πλατείες, πεζοδρόμια. Αυτά τα τέλη μειώθηκαν 3 φορές επί Δημαρχίας Λαμπρινού στην πρώτη θητεία. Το 2020, λόγω κορονοϊού, έγινε μια εύλογη μείωση 50% στα μειωμένα τέλη, διότι τη στιγμή που τα καταστήματα έπρεπε να βάζουν αραιά τα τραπέζια, ο χώρος δεν αξιοποιείται παρά μόνο κατά 50%. Έγινε αυτή η μείωση. Επιτρέψαμε μάλιστα να καταληφθούν και περισσότεροι χώροι με το μειωμένο τέλος. Και τώρα αφήσαμε το 2023 τα μειωμένα τέλη, καθότι παρόλο που δεν υπήρχε κορονοϊός το 2023, κανένας περιορισμός, βλέπετε, είναι το ένα τραπέζι δίπλα στο άλλο. Και τώρα επανερχόμαστε στις μειωμένες τιμές του 2019, αυτές που ήσαν το 2019 με απόφαση του 2018. Εδώ τώρα υπάρχουν αντιρρήσεις από τους καταστηματάρχες που θα τους άρεσε να παραμείνουμε χαμηλά. Η εισήγησή μας είναι αυτή, τελικός κριτής σε όλα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Ντονακάκη. Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί ο κορονοϊός να έχει τελειώσει όπως το θέτει ο κ. Βασιλάκης, όμως οι επιπτώσεις δεν έχουν τελειώσει σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα τα οποία καθημερινά καλούμαστε να πληρώνουμε γενικότερα, όπως είπε ο κ. Λεκάκης πριν. Το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο μπαίνει αυτή τη στιγμή το θέμα, πρώτον, και δεύτερον, γιατί εφόσον τότε που έγινε εκείνη η γενναία μείωση μέσα στον κορονοϊό και με αφορμή την πανδημία, ο κ. Λαμπρινός, ο οποίος είχε δεχτεί το ότι είχαμε τα πιο ακριβά τέλη σε όλη την Ελλάδα, και θα έπρεπε αυτό να παγιωθεί, πάντα σε συνδυασμό με την κυρία Καναβάκη, η οποία προς τιμήν της πήρε την απόφαση να το κάνει, γιατί τώρα σήμερα έρχονται να το ανακαλέσουν αυτό και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο να μας βάλουν πάλι να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα, που δεν υπάρχει σε καμία πόλη της Ελλάδος αυτά τα ποσά. Φανταστείτε ότι στα Χανιά, στο λιμάνι, που είναι η Α ζώνη, πληρώνουν 100 ευρώ. Στη Ρόδο πληρώνουν 50 ευρώ και στην Πάτρα. Στη Λάρισα 70. Γιατί λοιπόν εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη διαφορά? Εκείνοι δεν έχουν δηλαδή ανταποδοτικότητα, δεν έχουν θέματα στα οικονομικά τους. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να κλείσουμε τη μαύρη τρύπα του Δήμου? Επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα, θα πρέπει η εστίαση πάλι να πληρώσει το μάρμαρο? Αυτό είναι άδικο. Πολιτικά μιλώντας, βέβαια, θα σας πει κανείς με μια πρώτη απάντηση ότι είναι εύκολο να το αποφασίσουν τώρα, για την συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν υπάρχει και πολιτικό κόστος. Ακριβώς, κανένα πολιτικό κόστος. Ακριβώς, διότι πρώτον είναι απερχόμενη αρχή. Οπότε το σωστό θα ήταν στην επόμενη δημοτική αρχή να κουβεντιαστεί το θέμα και να υπάρξει εκεί πέρα ο αντίλογος και γενικότερα να πάρθει μια απόφαση για την επόμενη χρονιά, όχι τώρα. Κύριε Λεκάκη, εσείς πώς σας φάνηκαν τόσο είπε ο κύριος Βασιλάκης? Σαφώς και δεν συμφωνούμε και δεν έχει και δίκιο, νομίζω, ο κύριος Βασιλάκης. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και επί της ουσίας και το σωστό, να γίνει μια διαβούλευση πριν με τους εταίρους που υπάρχουν στην κοινωνία, με τους επαγγελματίες γενικότερα, που είναι στην πόλη μας, που ζουν στην πόλη μας και βοηθούν την πόλη αυτή, έτσι ώστε να συμφωνηθεί το πόσο και αν υπάρχει αύξηση και σε τι ποσοστό θα ήταν αυτή η αύξηση. Νομίζω ότι σήμερα η Δημοτική Αρχή λειτουργεί από μόνη της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλους τους ανθρώπους που είναι στην κοινωνία του Ηρακλείου και συμβάλλουν για να μπορέσει η πόλη αυτή να είναι στα πόδια της. Βέβαια, πρακτικά αυτό που επικαλείται τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή είναι, υπάρχει ως γεγονός, λέει ότι θα υπάρχει μια τρύπα αν δεν γίνουν οι αυξήσεις αυτές στα ταμεία του Δήμου 6 εκατομμύριων ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό και άρα θα έχει και θέμα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού. Άρα, πρακτικά υπάρχει μια βάση. Το θέμα είναι γιατί όντως δεν έγινε διαβούλευση, γιατί δεν δόθηκε ένα στίγμα, αλλά ήρθε ευνηδιαστικά όλο αυτό. Και καν κληθήκαμε να συζητήσουμε το θέμα. Γιατί και εμείς έχουμε προτάσεις να κάνουμε και τις είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Μα τα προηγούμενα χρόνια έχω την αίσθηση ότι υπήρχαν τέτοιες σχετικές συζητήσεις. Βεβαίως, είχαν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις και πάντα σε όποια απόφαση έπαιρνε ο Δήμος, πάντα ήμασταν παρόντες στις συζητήσεις αυτές και λέγαμε τις προτάσεις μας και βρισκόταν πάντα μια λύση. Τώρα δεν κληθήκατε να φανταστώ, η κυρία Ντονακάκη και η κυρία Λεκάκη, ότι τη Δευτέρα θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δώσετε το παρόν, λοιπόν. Παρότι δηλαδή δεν γνωρίζουμε αν όντως θα εισηχθεί τη Δευτέρα. Θα εισαχθεί κανονικά. Αν είναι προς εισήγηση σαν θέμα τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαφώς και θα είμαστε εκεί. Βέβαια, πολιτικά τώρα υπάρχει όντως και ένα θέμα που το θίξαμε ήδη, ότι δεσμεύεται και η νέα Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, με μια απόφαση, αν πάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, είτε μελλοντικά, είναι ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεσμεύει και την επόμενη, που μπορεί να μην έχει ακριβώς αυτό το πλάνο να αυξήσει έτσι, τα δημοτικά. Αυτό, κύριε Σαββίδη, μπορεί να το απαντήσει τώρα, αν θέλει, η επόμενη Δημοτική Αρχή και να πάρει θέση τώρα που γίνεται η κουβέντα και που θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα φανεί ποιοι άνθρωποι είναι εκείνοι. Ο Καλοκαιρινός πρέπει να πάρει θέση. Βεβαίως και θα πρέπει να πάρει θέση. Γιατί εκείνος θα κληθεί να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Σωστό. Ναι, γιατί διαδικαστικά μπορεί να πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τη λειτουργία του Δήμου. Ωστόσο, όταν μιλάμε για μια γενναία αύξηση σε ένα καυτό θέμα όπως είναι τα δημοτικά τέλη, τότε τα πολιτικά ζητήματα που γύρονται δεν είναι λίγα. Πάντως, εσείς, κυρία Ντονακάκη, από τη νέα χρονιά και με τη νέα σας ιδιότητα και ως Δημοτική Σύμβουλος, θα είστε εκεί και θα το συζητάτε το θέμα αυτό. Ναι, το συζητάμε και θα παρακολουθούμε οποιαδήποτε θέματα έχουν να κάνουν, όχι μόνο με την αιστεία και γενικότερα με τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί κακά τα ψέματα, ότι όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες καταστάσεις, τα ίδια οικονομικά, τις ίδιες οικονομικές δυσχέρειες. Οπότε δεν είναι μόνο το θέμα των γενοχρήστων χώρων, είναι και το θέμα των ανθρώπων που σας ξαναλέω, πολλές φορές σκέφτονται να βγουν και από το σπίτι τους. Είναι τέτοια η οικονομική τους κατάσταση που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα στοιχειώδη που αντιμετωπίζουν. Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, εσάς, ειδικά για τον κλάδο της εστίασης, ουσιαστικά θα είναι διπλή αύξηση και για τα ανταποδοτικά τέλη και για τα τέλη θα είναι και σε κάποιες περιοχές που είναι 68% τα τέλη θα πάνε 168%. Είναι δύο οι αυξήσεις. 100% στα τέλη κοινόχρηστων χώρων και 28% στα δημοτικά τέλη. Μπορεί μια επιχείρηση να ανταπεξέλθει με όλα αυτά τα συσσωρευμένα έξοδα, κύριε Λεκάκη? Νομίζω όχι. Κατά την άποψή μου, αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό και στην πλειοψηφία τους έχουμε τα τελευταία χρόνια ζητούν απεγνωσμένα οι επαγγελματίες να γίνουν γενναίες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη. Και θα μπορούσε και ο κύριος Βασιλάκης, αν ήθελε να ήταν και σωστός, να φέρει μια μελέτη και να δούμε τι χρήματα χρωστούν σήμερα οι επαγγελματίες, είτε της εστίασης είτε οι άλλοι επαγγελματίες. Έμποροι, βιοτέχνες που είναι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, από τα υπερβολικά ποσά που πλήρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουν ζητήσει επανειλημμένα διαδικασίες έτσι ώστε να αποπληρώσουν τα χρήματα αυτά που οφείλουν και ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν ακούει. Βέβαια, δεν είναι θέμα μόνο Δήμου, είναι θέμα και πολιτική και κυβερνητικής πρωτοβουλίας για να μπορέσει να έρθει μια γενναία ρύθμιση και να ρυθμιστούν τα χρέη αυτά που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Πόσο καιρό έχει να γίνει κάποια ρύθμιση έτσι για τα χρέη? Νομίζω ότι η τελευταία ρύθμιση που είχε γίνει ήταν πριν κορονοϊού. Ήταν 100 δόσεις νομίζω που είχαν γίνει για τα τέλη κοινόχρηστων χωρών. Και για να μην συζητάμε και τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά. Προ-κορονοϊού. Όταν έχει μεσολαβήσει ένας κορονοϊός, όταν κάποια καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, να μην λειτουργούν, να μην έχουν τραπεζοκαθίσματα. Καταρχήν θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι. Τη συσσόρευση και τη συσσόρευση των υποχρεώσεων. Γιατί έχουμε τώρα. Έχουμε και τις επιστρεπτές προκαταβολές που έλαβαν οι καταστηματάρχες, οι οποίες είναι στη διαδικασία της αποπληρωμής αυτή την περίοδο. Είπα ότι θα έπρεπε να λάβουν υπόψη ότι δεν σημαίνει το ότι με το να βάλουν τις αυξήσεις ότι μόνο θα επιβαρυνθούν οι επιχειρηματίες, θα αναγκαστούν να αφήσουν τους κοινόχρηστους χώρους, αυτούς που μέχρι τώρα μισθώναν. Αυτό συνεπάγεται ότι μετά θα πρέπει να διώξουν και εργαζόμενους, διότι αυτοί οι χώροι δουλεύουν και θέλουν κάποιο προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθουμε, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, τα οποία θα έχουν επιπτώσεις προς κάθε κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ζυγίσουν. Όχι να παίρνουν αποφάσεις αυθαίρετες και χωρίς να ενημερώνουν κανένα ούτε καν, όπως λέει ο κ. Λεκάκης, να γίνεται διαβούλευση. Υπήρχε η αίσθηση νωρίτερα, κυρία Ντονακάκη? Γιατί το λέγαμε προχθές που ήσασταν εδώ, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε. πληροφορία μας ήρθε εντελώς τυχαία, ούτε καν περιμέναμε, ούτε πιστεύαμε, γιατί ο κύριος Λαμπρινός, όταν το είχαμε συζητήσει το θέμα, είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να παγιωθεί και να μην αυξηθεί ξανά, ποτέ ξανά. Ναι. Γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν και μάλιστα είχε παραδεχτεί ότι την εποχή που ο κύριος Κουράκης είχε ψηφίσει και είχαν βάλει 257 το τετραγωνικό, ήταν παράλογο τότε αυτό το και είχαμε επιφέρει τεράστια έσοδα σαν κλάδο στο Δήμο. Mm-hmm. Και θέλω να δω και τι θέση θα πάρει τώρα η ΠΕΔ. Πρέπει και ο κύριος Κουράκης να πάρει θέση πάνω σε αυτό. Και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Βέβαια και η περιφέρεια και όσοι εμπλέκονται για αυτό το σκοπό, αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Ναι. Είτε δημοτικά τέλη λέγονται, είτε θέματα κοινόχρηστων χώρων. Κύριε Λεκάκη, αισθάνεστε ότι υπάρχει μια αδικία, διότι και ο Δήμος Ηρακλείου και όλοι οι Δήμοι προτάσουν το βραχνά του ενεργειακού κόστους και της αύξησης των υλών κτλ. Και ζητούν και επιχορηγήσεις για τις ΔΕΙΑ. Και την ίδια ώρα βλέπω εδώ ότι λένε επαναφέρουμε τα τέλη, διότι τελείωσε η πανδημία. Αλλά ξεχνάνε ότι υπάρχει και η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός. Αυτό που προείπα πριν. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί και οι επιχειρήσεις, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιδότηση προς τις επιχειρήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα οι επιχειρήσεις πληρώνουν πάρα πολύ υψηλά ποσά στο ενεργειακό κόστος και δεν είναι και οι επιχειρήσεις δεν έχουν και τους πελάτες έτοιμους απ' έξω να περιμένουν, όπως είναι ο Δήμος, που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, θα πάει τα δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματος, άρα τα λεφτά αυτά, τα χρήματα αυτά θα πληρωθούν. Εγώ πάντως κατάλαβα και την απάντηση του κυρίου Βασιλάκη. Και θα πληρωθούν τα χρήματα αυτά. Ενώ σήμερα οι επιχειρήσεις αναζητούν τους πελάτες για να έρθουν. Και μιλάμε σε μια περίοδο που τελείωσε βέβαια η καλή τουριστική σεζόν εντός εισαγωγικών που είχαμε και ερχόμαστε στο χειμώνα και έχουμε και ένα χειμώνα μπροστά μας, χωρίς να ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε λόγω της γενικότερης κατάστασης που υπάρχει και στον πόλεμο με το Ισραήλ, στην Παλαιστίνη και στον πόλεμο με την Ουκρανία, οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει. Δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουν για τη νέα χρονιά και πώς θα κυμανθούν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, είτε στην ενέργεια. Το περιβάλλον της ανασφάλειας που υπάρχει, ναι, και είναι λογικό. Πάντως, κατάλαβα, κύριε Λεκάκη, από την απάντηση του κυρίου Βασιλάκη, ότι αυτή η μείωση που έγινε ήταν μείωση λόγω κορονοϊού, ήταν μια διευκόλυνση για να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες που δεν λειτουργούν, που εύλογα δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, δεν είχαν τίποτα. Εντάξει, τελείωσε αυτή η περίοδος, λένε με στις άκρες. Yeah. Οπότε τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στα πριν. Αυτό καταλαβαίνω ως απάντηση, ως αντίλογο. Εντάξει, εγώ. Αλλά δεν είναι όμως και το σωστό. Γιατί και τα παλιά δεν ήταν σε λογικά πλαίσια. Ειδικά τα τέλη κοινόχρηστων χώρων που το ανέφερε και η κυρία Ντονακάκη, δεν ήταν σε λογικά πλαίσια, ήταν υπερβολικά υψηλά. Και θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ήταν υπερβολικά υψηλά. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κληθούμε σε μια συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή. Που, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και προς τι αυτή η προστριβή, δηλαδή να έρθει αυτή τη στιγμή ένα θέμα τόσο σπουδαίο και τόσο σημαντικό για την πόλη μας, 2 μήνες πριν τη λήξη της Δημοτικής Αρχής αυτής. Και δεν αφήσανε να περιμένει να έρθει η καινούργια Δημοτική Αρχή και να αποφασίσει πώς θα γίνει η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι διαδικαστικά, γιατί πρέπει να ψηφίσουν προϋπολογισμό. Οπότε πρέπει να πάρουν και αποφάσεις. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά και πάλι είναι απορίας άξιων, γιατί δεν υπήρχε η διαβούλευση αυτή και να συζητηθεί για το σε τι ποσοστό θα μπορούσαν να ήταν οι αυξήσεις αυτές, είτε στα νοικοκυριά είτε στις επιχειρήσεις. Και σαφώς ο κύριος Βασιλάκης λέει ότι 24€ δεν είναι πολλά, ας πούμε, για έναν νοικοκυριό που έχει ένα σπίτι 100 τετραγωνικά. Για τα οικιακά δεν είναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι. Γιατί υπάρχουν και νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή ζορίζονται, ναι, πολύ άσχημα, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από τις έρευνες. Αν ήταν εδώ και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, θα το έλεγε ακόμα καλύτερα. Από τις έρευνες ότι οι μισθοί, ειδικά των εργαζόμενων, φτάνουν μέχρι το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Γιατί άρα, δεν είναι λοιπόν, τα 2€ το μήνα, είναι το συσσωρευμένο, ναι, το συσσωρευμένο ποσό. Είπαμε, όταν δεν υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γίνονται πιο εύκολες αυτές οι αποφάσεις. Για να πούμε ότι στον κύριο Βασιλάκη δεν ζήτησαμε καμία χάρη την εποχή του κορονοϊού. Ήταν υποχρεωμένοι να γίνει αυτό. Έπρεπε μόνοι τους να το κάνουν αυτό. Εμείς πραγματικά μεταφέραμε απλά το πρόβλημα που ζούσαμε με όλα αυτά τα μέτρα που καλούμασταν να εφαρμόσουμε τα υγειονομικά. Οπότε έπρεπε μόνοι τους να το κάνουν. Δεν έπρεπε καν να μπούμε στη διαδικασία ούτε να ζητάμε λόγω του κορονοϊού την περαιτέρω αύξηση, η οποία από πριν ήταν δυσβάσταχτη. Nice. Τη Δευτέρα λοιπόν τα νεότερα, για να δούμε και τι απαντήσεις θα σας δοθούν λοιπόν πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο, τι αποφάσεις θα πάρθουν και θα περάσει η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ή όχι, και ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού. Αν θα γίνει βέβαια συζήτηση και δεν αναβληθεί επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί. Δεν νομίζω, γιατί από ό,τι πληρωνόμαστε κανονικά είναι στα θέματα της κουβέντας, οπότε το μόνο που μένει είναι να δούμε τη θέση που θα πάρουν οι άνθρωποι εκεί. ποιοι θα είναι πραγματικά δίπλα στους ανθρώπους, στους πολίτες και γενικότερα σε όλους αυτούς που καθημερινά δίνουν ένα αγώνα πολύ δυνατό να κρατηθούν στις θέσεις τους. Τοποθετήσεις άνευ πολιτικού κόστους πλέον. Οπότε έχουν και αυτά τη σημασία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.